Στο σιδηρόκαστρο χτυπά και πάλι η καρδιά του μπάντμιντον, αφού για μία ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εμπιστεύτηκε την Ελλάδα και την κάνει έναν από τους πλέον περιζήτητους προορισμούς στο ετήσιο καλεντάρι της. Η χώρα μας έχει γίνει πόλος έλξης σε αυτή την καθιερωμένη διοργάνωση που διεξάγεται στο όμορφο σιδηρόκαστρο Σερών. Γι' αυτό και μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή σχεδόν 300 αθλητές από 45 χώρες. Έχουμε περίπου τους 300 αθλητές από 45 χώρες, βρισκόμαστε στη φάση των προκριματικών και αύριο συνεχίζουμε τους αγώνες όπου οι παίκτες θα παίξουν στα κυρία στα μπλο και είναι παιχνίδια νοκάουτ. Τι διοργάνωση είναι, κύριε Ξανθή? Είναι παγκόσμιο διεθνές τουρνουά όπου αθλητές έρχονται και συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις για να ανέβουν στην παγκόσμια κατάταξη. Ανάλογα με τη θέση που θα κατακτήσουν, παίρνουν και την ανάλογη βαθμολογία που θα τους οδηγήσει μετά από 2 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για πρώτη φορά φέτος στην Ελλάδα θα αγωνιστούν αθλητές από την Αμερική, το Μεξικό και τη Σρι Λάγκα. Φιλοξενούμε μία αθλήτρια Ταλαϊντή που είναι Ολυμπιονίκης και είναι από τα κορυφαία ονόματα που υπάρχουν σήμερα στο μπάντμιντον. Ναι. Την ελληνική αποστολή πώς την βλέπετε? Θα πάμε καλά σε αυτό το τουρνουά. Έχουμε Έλληνες αθλητές που πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε και θα δείξουμε και εμείς ότι υπάρχουμε, να δείξουμε το παρόν μας και τη δυναμική μας. Πάντως και ο Ηλίας ο Ξάνθη και η Ματίνα Ισοτηρίου είναι 2 από τους αθλητές για τους οποίους είμαστε πολύ περήφανοι. Παίζουν έτσι ακριβώς, παίζουν αύριο στο κυρίως σταμπλό και φεύγουμε την Κυριακή για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες στην Ισπανία και ευελπιστούμε και εκεί να πάμε καλά και να κατακτήσουμε κάποια σημαντική θέση. Ματίνα Σωτηρίου και Ηλίας Ξάνθου είναι 2 από τους σεραίους αθλητές, οι οποίοι μας κάνουν και περήφανους και έχουν ως στόχο την Ολυμπιάδα. Είναι ένα αρκετά δύσκολο τουρνουά. Πολλές χώρες θα συμμετάσχουν, όπως η Δανία, η Ινδία. Έχουμε χώρες από όλο τον κόσμο. Πιστεύω πως οι Έλληνες αθλητές θα κάνουν μια πολύ καλή εμφάνιση, καθώς είναι όλοι προετοιμασμένοι για αυτό το τουρνουά. Τους αθλητές τους βλέπεις σε πολύ καλά επίπεδα? Είναι σε υψηλό επίπεδο. Το καλύτερο νούμερο εδώ είναι το νούμερο 70 στον κόσμο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Πιστεύω πως θα έχουν μια πολύ καλή ευκαιρία για αυτό το τουρνουά. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες στο να κάνουμε καλές νίκες. Θα τα πάτε δηλαδή πάρα πολύ καλά. Ναι, και πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ καλό τουρνουά. Δικός σου στόχος για αυτό το τουρνουά? Δικός μου στόχος για αυτό το τουρνουά είναι να κάνω όσες πιο πολλές νίκες μπορώ, ίσως να φτάσω και στον ημιτελικό. Έχω αρκετά δύσκολη κλήρωση στον πρώτο αγώνα, αλλά αυτό δεν με σταματάει. Η διοργάνωση αυτή έχει μεγάλη σημασία, μιας και συμπεριλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πίνακα αξιολόγησης και γι' αυτό στη χώρα μας θα έρθουν ξένοι διαιτητές. Οι αγώνες ολοκληρωθούν την Κυριακή, όπου θα γίνουν και οι βραβεύσεις των αθλητών. Από αύριο τα κυρίως σχήματα ξεκινάνε στις 10 η ώρα μέχρι τις 8-9 η ώρα το βράδυ. Το ίδιο και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε τους τελικούς από τις 10 μέχρι τις 1 περίπου, όπου θα γίνει και η απονομή. Μπορεί ο κόσμος να είναι ελεύθερη είσοδος? Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα παρακαλούσαμε τον κόσμο να είναι κοντά μας και να στηρίξει τους Έλληνες αθλητές, γιατί πραγματικά τους χρειαζόμαστε.